Καταρχήν να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αγαπητέ φίλε, εσάς που είχατε την τιμή και να μας καλέσετε σήμερα εδώ και πολύ περισσότερο να δείξετε εμπράκτως τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με την αυτοδιοίκηση αυτή τη φορά μέσα από ένα μεγαλείο ψυχής αύριο και πιστεύω απολύτως αυτό, μέσα από την δημιουργική παραγωγή αναπτυξιακής σκέψης και πράξης. Πάνω αξιολογιότατε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνάδελφοι, θα έλεγα ότι σήμερα σε αυτή την συνέντευξη που προκάλεσε η διάθεση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δίνει ένα μήνυμα συνεργασίας και στο ότι όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα καταρχήν της αποκέντρωσης. Μια Ελλάδα που δεν θέλει το συγκεντρωτικό κράτος να τα κρατάει όλα σφίχτο αγκαλιασμένα, γιατί δεν προκάμει. Μια Ελλάδα η οποία πρέπει να δώσει την δύναμη στις τοπικές διοικήσεις, όποιες, να μπορέσουν να έχουν οξυγόνο για να αναπτυχθούν. Όπως εξάλλου έχει δίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες απανταχού του κόσμου και φυσικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι η αλληλεγγύη αυτό που τα 8 χρόνια της κρίσης για άλλους παρακμής δημιούργησαν τη δυνατότητα ευπαθείς ομάδες να επιβιώσουν. Και θα μου επιτρέψει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καπλάνης να πω ότι πέραν των τοπικών αυτοδιοικήσεων που θητεύουμε, πέραν των επαγγελματικών επιμελητηρίων, θα πρόσθετα και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, διότι έδωσε δείγματα γραφής και το ξέρει ο κ. Σκαβάς, το ξέρουν όλοι και κυρίως οι αρχιεπισκοποί που μαζί δημιουργήσαμε το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής όταν ήμασταν όλοι άφωνοι από τους χιλιάδες ανέργους ανασφάλιστους που ξαφνικά ήταν έξω από τις πόρτες μας και που εκείνοι είχαν και την ατυχία να ασθενήσουν και συγχρόνως να μην μπορούν όχι να διαγνώσουν μόνο την ασθένεια, να πάρουν τη θεραπεία τους. Και εκεί η απάντηση ήταν πάλι αποτελεσματική κατά την άποψή μου και σωστά είπε εκεί ο Γιώργος, ο Καπλάνης, καθ' υπέρβαση των νόμων δημιουργήσαμε κοινωνικά φαρμακεία. Θυμάμαι όταν εγκαινιάσαμε το κοινωνικό φαρμακείο εκεί στον κύριο Παχατουρίδη, τον αδελφό Ανδρέα, θα έλεγα ότι ο κόσμος πως αγκάλιασε αυτή τη δομή και φυσικά θα έλεγα ότι σήμερα με την ενέργεια τη δική σας δείχνει ότι αυτή η αλυσίδα γίνεται πανίσχυρη. Ξεπεράσαμε νόμους, κανόνες έναντι των ανθρώπων και των αναγκών. Όμως θα έλεγα ότι πρέπει να γυρίσουμε και μια ακόμα σελίδα, τη σελίδα της ανάπτυξης. Δεν πρέπει να μείνει η Ελλάδα στο επίπεδο των συσιτίων. Μπορεί και πρέπει βεβαίως να βοηθήσουμε όλους εκείνους που το έχουν ανάγκη να πάμε στην επόμενη πλευρά του βουνού. Αλλά μέχρι να πάμε θα πρέπει να ενεργούμε αναπτυξιακά. Και θα έλεγα, εδώ είναι μια πρόταση μέσα από αυτήν την διάθεση που δείξατε με τη σημερινή σας συνέντευξη τύπου, οι τοπικές διοικήσεις, οι επαγγελματικές ενώσεις, η ΕΣΕΒΕ, εδώ ο κύριος Μίχαλος, η Εκκλησία, όλοι μαζί να βρεθούμε και να δούμε τα επόμενά μας βήματα μέσα από βραχίονες ανάπτυξης. Όπως λέμε για την εκπαίδευση, όπως λέμε για τον ιατρικό τουρισμό, όπως λέμε για τον τουρισμό, όπως λέμε για έξυπνες ιδέες που μπορούμε να δημιουργήσουμε ώστε να κρατήσουμε τους νέους και όχι να φεύγουν οι νέοι και να μείνουμε με τα συσίτια των γερόντων. Είναι ευθύνη μας όσοι έχουμε ρόλους να σηκώσουμε το γάντι της ανάπτυξης. Και γι' αυτό ακριβώς η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου και αν βρίσκεται, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος, μεταλαμπαδεύει το μεγαλείο της ψυχής του Έλληνα, της ιστορίας και του πολιτισμού
και της διάθεσης μέσα από το παρόν να δημιουργήσει ένα λαμπρό μέλλον. Συγχαρητήρια για την ενέργειά σας, συγχαρητήρια στην Εκκλησία που εμείς δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι πέραν του θρησκευτικού έκανε ένα λαμπρό κοινωνικό έργο, και βέβαια στους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς που ανεξάρτητα το χρώμα κρατάνε την αυτοδιοικητική σημαία. Να είστε καλά.